Μπορεί κάποιος να με ξεματιάσει. Πολλά ζητάς. Καλέ, τι έχουμε εδώ. Μπορεί να σκάσεις. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Θα υπάρχει κάποια οθονίτσα που θα βγαίνουν ερωτήσεις εδώ πέρα για να τις βλέπω. Ήρθε στην πιο γαμάτη εκπομπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό το ίντερνετ. Θα παρατράγουδα. Πάλι εδώ μου είστε! Καλά μου κάνετε! Άλλο ένα επεισόδιο της πιο open εκπομπής του Vodafone See You είναι τώρα στις οθόνες σας! Θέλω πριν ξεκινήσουμε αυτή την υπερχοφανταστικοτέλεια εκπομπή που θα δείτε σε πολύ 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 λίγο να σας πω ότι αν είστε πετσωμένοι στον καναπέ σας, αν το βλέπετε από το κινητό σας, από όπου και αν μας παρακολουθείτε, πρέπει να κάνετε τώρα subscribe στο κανάλι του Vodafone See You, να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από αυτό το βίντεο, να κάνετε και ένα like. Τζάμπα είναι, όχι για τη δική μου δουλειά, για να διεκδικήσετε τα δικά σας gigabyte, αυτά που ελπίζω να μαζέψει το καλό παιδί που έχω σήμερα μαζί μου εδώ. Ποιο είναι? Είναι το παιδί μου. Θα ήθελα να έχει βγει λίγο καλύτερο, δεν τα κατάφερα πάρα πολύ καλά, όπως το μεγάλωσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιτέλους θα περάσω λίγο χρόνο και θα κάνω ένα βίντεο με τον Gingerbread. Hello! Γεια σου, Αναμαρία Βέλη μου. Γεια σου, Τζιντζιμπρεμπέ μου. Πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι στο πάρο τηλέφωνο τον. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ηλίθεια. Λοιπόν, θέλω να μαζέψεις πάρα πολλά γκίγκα. Θα μαζέψω πάρα πολλά γκίγκα. Πάμε να χαϊπάρουμε λίγο. Ξεκινάμε με το πρώτο challenge, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα τηλεφώνημα στον μικρό σου αδερφό. Και να του πεις ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής που έκανες τώρα το γύρισμα εδώ, σου μίλησαν οι άνθρωποι από το See You για μια συνεργασία. Και ενώ νόμιζες ότι τόση ώρα σου μιλούσαν για να συνεργαστείς εσύ με το See You, στην πραγματικότητα σου ζήτησαν να μιλήσουν και να συνεργαστούν με τον μικρό σου αδερφό. Τον ρωτάς λοιπόν εκνευρισμένος αν θα παρουσίαζε μια τέτοια εκπομπή, γιατί σε βάλαν οι άνθρωποι του See You να ρωτήσεις. Και θέλω να χρησιμοποιήσεις δύο φράσεις. Η μία είναι «You're stealing my thunder, bro» και το «Σε πήρα από το μηδέν και σε έκανα και φίρμα». Έλα ρε μαλάκα. Κάτι. Δεν θα καταλάβει τις μισές λέξεις ούτως ή άλλως. Πάει σχολείο ακόμα. Ναι. Τσαμπέν. Τι έγινε. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω τώρα να πας να το πάρεις ξανά. Ποιο? Αν έγινε αυτό που νομίζω που θα μου πεις, θα σου σπάσω τα παΐδια. Τι? Συνέχισε την πρότασή σου. Α, έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και με αυτό μπορεί και να ξεπληρώσω, ας πούμε, επειδή μου και τα ακουστικά που σου έχασα. Τι? Τίποτα. Τίποτα. Μαμά! Γιάννη! Λοιπόν, είναι σοβαρό. Σκάσε, Γιάννη. Σε πήρα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως αυτή τη στιγμή. Μόλις τελειώσα τα γυρίσματα με το Vodafone See You. Αλλά δεν ξέρω να σου πει μαμά που έφυγα. Και τέλος πάντων, και έρχεται εκεί πέρα η. Την ξέρεις την Άμι Γιάμι. Ναι. Έρχεται τέλος πάντων και με πιάνει και μου λέει, ρε παιδί μου, ότι θέλει να κάνει. Κάτι μου λέει για μια εκπομπή για το Vodafone See You κτλ. Και εκεί πέρα που νόμιζα ότι έλεγε για μένα όλη την ώρα. Αρχίζει και μου λέει, ναι, και για το Γιάννη και τα λοιπά, και λέω, για μένα. Και λέω, ναι, και είμαι σε φάση, you're stealing my thunder, bro. What the actual fuck. Θέλει να κάνει μια εκπομπή εσύ με λεφτά και τα λοιπά κάθε μήνα. Και δηλαδή, εγώ είμαι σε φάση ότι και καλά, εσένα, σε πήρε από το μηδέν και τώρα σε έχω κάνει και φίρμα που σε ζητάνε κιόλας από εδώ και από εκεί. Περίμενε. Καζανάκι ήταν αυτό. Ναι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω όμως ότι πρέπει να το κάνεις εσύ αυτό. Ξέρεις τι, εγώ έχω εκνευριστεί γιατί, οκ, δεν έχω. Πώς με δουλεύεις. Τι? Φύγε λίγο από την άλλη την κοντή και μίλα μαζί μου. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος γιατί από τη στιγμή που έρχομαι εγώ για να δουλέψω εδώ πέρα για αυτούς, μου λένε τώρα για τον αδερφό μου. Όχι, Γιάννη, αλήθεια σου λέω. Μπορεί να πάρεις την άμα να τη μιλήσει. Στορκίζομαι! Αλήθεια σου λέω. Θα το κάνεις ναι ή όχι. Θέλω. Εγώ θα σου πω καλύτερα να μην το κάνεις, γιατί πρέπει να σεβαστείς και τη δικιά μου τη δουλειά. Καλά, ό,τι θες. Εγώ θέλω όμως.
Αυτό δεν μου λες μαλακίες, ρε φίλε. Δεν θέλω μαλακίες. Ορκίζω. Ορκίζομαι. Πού? Τσα. Στο μπαμπά. Εντάξει, τώρα έφερε λάθος χαρτί. Πώς καλά. Γιάννη, αλήθεια είμαι πάρα πολύ κνευρισμένος. Νικόλα. Και δεν σου κάνω πλάκα. Γιάννη, σοβαρά σου μιλάω, δεν σου κάνω πλάκα, το καταλαβαίνεις αυτό. Νικόλα, καταλαβαίνω όταν μιλάς πλάκα και δεν όχι. Θέλω να σου δώσω την Άμμη. Μια... Ωραία, μίλα με την Άμμη, ρε φίλε. Μίλα, περίμενε, περίμενε. Πού είναι η Άμμη, πού είναι η Άμμη. Δεν είναι εδώ, έφυγε. Θα σε πάρει τηλέφωνο μετά. Από πού, τι είμαι, Rockstar και με παίρνει τηλέφωνο εμένα. Ρε ηλίθεια, έδωσε το τηλέφωνό σου στην Άμμη. Γιατί πολλές ψέματα, ρε παπάρι. Ξέρω τι είναι ψέματα, ρε Νικόλα, γαμώ, ότι στο μάτι δεν πιστεύεις. Δεν σου λέω ψέματα, γεια. Okay, baby. Μαλάκες, με βάλετε τώρα να πάρω ένα μωρό το οποίο είναι Δευτέρα ηλικίου και νομίζει τώρα θα κάνει εκπομπή με το Vodafone Sigiu. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το κόνσεπτ, να απολυθεί τώρα. Έδωσε πάρα πολύ ζουμάκι ο αδερφός σου. Πρώτη φορά θα ξεκινήσω με τόσο. Πάρε, 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 πάρε τα αρχίδια μου. Πάρε ένα γιγαμπάιτ γι' αυτό. Γιατί ένα. 10 γίγκα θα μου δώσει, γιατί και στον άλλο μια χαρά τα δίνεται έτσι απλόχερα. Ένα γίγκα δεν άκουσα ποτέ να δίνεται. Άντε δύο. Yay! Και προχωράμε στο επόμενο challenge. Γενικά, εγώ τους ανθρώπους εδώ πέρα τους βάζω να φάνε για τιμωρία. I like eating. Λοιπόν. Της ήρθε η ιδέα. Λέγεται και σφαίρε εκεί πέρα. Είναι πολύ ιδιαίτερο γεύμα για σένα. Καλή όρεξη. Πάρ' τα μακριά, σε αρχίζω, θα ξε... Έλα, 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 έλα. Άκουμε. Ρε, πάρ' τα μακριά. Ρε, άκουσέ με. Θα ξεράσω. Άκουσέ με. Το ένα είναι ότι πας πάσο και είσαι μια κότα. Δεύτερο. Ναι. Δεν πας πάσο, αλλά παίρνεις τιμωρία γιατί δεν το κάνεις. Ναι, τι τιμωρία παίρνω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι να φας σαλιγκάρι. Έλα, ρε, Καταρχάς, πού τα βρήκατε τα σαλιγκάρι. Τρίτον, άκου. Το κάνεις, γιατί πρώτον, YouTube, influencer, giga και τα giga. Content. Content και τα γίγκα που θα σου δώσω σε αυτό εδώ, δεν μπορείς καν να το διανοηθείς. Πώς τύπου ένα τσουβάλι Άγιος Βασίλης. Άκου. Θέλω χαρτί πάντως να ξέρεις, θα ξεράσω. Θα το ξεράσω. Μπούκον, έλα, μην το σκεφτείς. Παιδιά, είναι... σκέτη βλένα. Φάτο, φάτο! Κάνε, άνοιξε στόμα σου και μετά θα σου φέρω νερό. Σήκω στη γλώσσα σου. Μπράβο! Διακόσα ολόκληρα! Λαχταριστά! Σαλιγκαρόδι! Γίγκα από τον Τζίτζι Μπρέμπε! Παίρνεις τηλέφωνο μια πολύ καλή σου φίλη. Ποια? Παίρνει τηλέφωνο το νούμερο ένα μοντέλο της Ελλάδας. Ναι. Ποιο είναι? Τη Βίκυ Καγιά. Ωραία. Της λες ότι έβλεπες πριν από λίγο στο YouTube το απόσπασμα που χορεύει Ζεμπέκικο στο καλό μεσημεράκι του Μουτσινά. Και ότι αυτό που φοράει είναι τραγικό και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν τη Βίκυ να εμφανίστηκε με αυτά τα ρούχα στην τηλεόραση και ότι είσαι πραγματικά απογοητευμένος μαζί της. Λοιπόν, πάσο. Δεν σε περίμενα τόσο κότα, Νικόλα. Ρε, είμαι ο χέστης. Θα κάτσω, παιδιά, γιατί είμαι και μια ηλικία. Θα χεστώ απάνω μου, δεν θέλω να το κάνω. Αλήθεια, φοβάμαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Τι θα τη πω. Επειδή έχω πάρα πολύ άγχος, θα πάρω πάσο. Ο Gingerbread κοτάει και παίρνει πάσο. Εδώ πέρα μπαίνουν τα ηχητικά εφέ, συγγνώμη. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα απλό παιχνίδι για να χαλαρώσεις. Και όλα είναι ερωτήσεις γνώσεων και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με αφορμή ότι ξεκινάει και το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Κανείς.
Σε περίπτωση που θέλετε να το παρουσιάσω, είμαι πάρα πολύ καλή. Θα σας το αποδείξω τώρα. Θα σου κάνω 5 ερωτήσεις. Έχεις δικαίωμα να απαντήσεις λάθος μόνο σε μία. Αν απαντήσεις λάθος σε 2, προχωράμε κατευθείαν στην τιμωρία. Αν απαντήσεις σωστά σε 4 από τις 5, κερδίζεις 10 GB. Αν απαντήσω και στις 5 σωστά, το συζητάμε. Τι γιορτάζουμε, έλα ρε μαλακά, την 25η Μαρτίου. Την ελληνική μας απελευθέρωση. 1821. Εντάξει παιδιά, με ψαρώσετε πάρα πολύ έτσι όπως με κοιτάγατε όλοι, το βρήκα. Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα? Ναι. Του 64. 8. Thank you. Πόσες μέρες έχει ο Απρίλιος? Φέτος. Τρέντα. Ποια είναι η πρωτεύουσα? Έλα. Αχ, καλέ. Η Άγκυρα. Είναι εύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βραζιλίας? Το ξέρω. Το Ρίο ντι Ριο. Το Ρίο ντι Ζανέιρο. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ένας ταξιτζής μπαίνει ανάποδα στο μονόδρομο. Περνάει μπροστά από 12 αστυνομικούς, αλλά δεν τον συλλαμβάνουν. Γιατί? Γυρνάνε τσόντα. Μέσα στο ταξί και είπα να μην ενοχλήσουν τα παιδιά. Μπαίνει ανάποδο ταξιτζή σε μονόδρομο. Ανάποδα όμως με την όπισθεν. Ξέρεις να οδηγείς? Όχι. Ωραία. Ξέρεις τι είναι μονόδρομος? Ένας δρόμος που πάει μόνο. Μόνο από τη μία κατεύθυνση. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι αστυνομικοί είναι πλάτη στον ταξιτζή ή τον κοιτάνε? Τον κοιτάνε, περνάει από μπροστά του. Άρα τον βλέπουν τον ταξιτζή. Ναι, αλλά δεν τον συλλαμβάνουν. Γιατί ένας ταξιτζής, ναι, μπαίνει σε έναν μονόδρομο ανάποδα. Με το αμάξι του χωρίς. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αφού δεν έχει αμάξι. Επόμενο challenge. Ανεβάζεις ένα story στο Instagram, όχι από εδώ βέβαια, γιατί δεν θέλω να καταλάβουν ότι είσαι εδώ. Και τέλος πάντων, θα πας στο μαύρο στο άσπρο, θα δούμε. Θα κράζεις τη Μαρσό, Ανελέητα. Α, εντάξει, αγαπημένο μου. Ναι, όμως θέλω να το κάνεις σοβαρά. Δεν θέλω δηλαδή τα μηνύματά σου να είναι α, εντάξει. Θέλω να καταλάβουν ότι κάτι έχει συμβεί μεταξύ σας. Παιδιά, θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Φαίνεται το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξέρετε ότι με τη Μαρσό είμαστε φίλοι, μπορεί και κάτι παραπάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήρθα στην κατοχή μου κάτι μηνύματα που έχει στείλει σε έναν τυπά. Και τέλος, το λέω εδώ πέρα, τέλος. Αυτό, κρίμα. Τέλειο! Θέλω το δω. Άρα το παίρνω την Γκίγκα. Άκου, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου θα περιμένουμε λίγο να το δουν το story. Θα μου διαβάσεις τις απαντήσεις και τότε θα σου πω πως Γκίγκα πήρες. Τώρα, Νικόλα μου, θέλω να αφαιρέσεις όλο το μακιάζ που φοράς, το είδα ότι φοράς. Έλα ρε μαλάκα. Ξέχασέ το. Παιδιά, άρχε, έχω απαντήσεις. Τι λέει, η Μαρσό σου απάντησε. Τι λες ρε μαλάκα. Δεν κατάλαβα. Απαντάνε όλοι! Engagement! Όχι, τι να τις πω. Μην τις απαντήσεις, πες τις κρίμα. Πληκτρολογή. Κρίμα και βγες. Λοιπόν, είσαι στην Άμι, πάρε τηλέφωνο τον. Πάρε τηλέφωνο τον. Πες στην Άμι, τι λέει, να κόψεις. Όλοι το έχουν καταλάβει. Μόνο η Μαρσό δεν το καταλάβει. Λοιπόν, θα φορέσω εγώ μία μάσκα στα μάτια μου και θα κάνω ένα. Θα προσπαθήσω να σε βάψω στα τυφλά με ό,τι προϊόντα μου έχουν φέρει εδώ πέρα από τα Σεφορά. Και το αποτέλεσμα θα το δεις μόνο αφού εγώ σε βγάλω φωτογραφία, την οποία θα πρέπει να ανεβάσεις φυσικά στο Instagram σου. Δεν θέλω να σε βάψω εγώ με ζωριστά τα μάτια. Σου είπα, γαμώ την πουτάνα μου, να φέρεις καλλιτικά να με βάψεις, να είμαι επιτέλους σε ένα επεισόδιο Μουνάροβιτς και δεν έφερες τίποτα. Γιατί. Τι σου λέει, να πα εκεί. Γι' αυτό θα σε βάψω χάλια. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τα υπέροχα προϊόντα από τα Σεφορά, οπότε και θέλω να σου πω ότι όποιος κερδίσει όλα τα γίγκα που θα μαζέψει σε αυτό το επεισόδιο special κερδίζει και, και παλέτες από Σεφορά. Εδώ από τα Σεφορά. I love what I want to see you. Αυτό πώς θα το βάλεις? Άνοιξέ τα μου. Μου τα άνοιξες? Ναι. Φέρε μου τα, μου τα έχεις πάρει, ε. Βάλ το. Α, μπήκε. Ωραία, χαλαρά όμως, ε. Πρόσεχε, πονάω.
Όχι, λίγο. Το, ορίστε, στο μάτι είμαι. Και πρέπει να πιάνω και συνέχεια την ίδια σκιά κιόλας. Γιατί? Γιατί την ίδια σκιά. Θα τη... Πω από ρε Άννα Μαρία Μπέλη. Έχεις πάρει σκιά τελικά, γιατί δεν το δαχτυλώσω. Α, παίρνεις, μπράβο. Έλα, έτσι. Ήου, βρε, σιγαμένε. Όχ, γράφει πάρα πολύ καλά αυτή η σκιά από... Σε φορά. Μάτι είναι αυτό, έτσι. Έχεις πολύ ωραία ανάσα. Άλλο. Μυρίζει πιο ωραία από ό,τι περίμενα. Νομίζω ότι σου έχω κάνει την επόμενη τάση. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν... Τάση για μετό. Διάλεξε το κραγιόν που θέλεις. Θέλω κάτι σε αυτό... ροζ. Δεν έχω, αυτά έχω. Αυτό είναι ροζ. Δώσ' το. Κάτω. Δεν είχε ροζ κραγιόν. Τώρα είναι στο χέρι σου, στα χείλη σου να με καθοδηγήσεις. Το έχεις βάλει λίγο, έχεις κάνει λίγο overline στο πάνω. Δεν πειράζει ρε φίλε, αφού τώρα που δεν έχεις κάνει πια πλαστική, κάπως πρέπει να έχεις χείλα. Ισχύει. Νομίζω ότι έχεις βάλει πάρα πολύ σωστά, απλά έχεις κάνει λίγο μικρό σχήμα. Έρχεσαι λίγο πιο κοντά μου όμως. Κάτσε λίγο γιατί από αυτή την πλευρά νομίζω έχει φύγει. Λοιπόν, θα με ξανα... Πώς κλείνει. Αχ, δεν σου πάει καθόλου αυτό το χρώμα. Όχι, άλλο χρώμα. Περίμενε, μην δεις τον εαυτό σου. Πώς σου φαίνεται το αριστούργημα, μοντέρνα Πικάσο. Χωρίς φίλτρο. Έλα ρε μαλάκα. Άντε καλά. Τι ζω. Όχι, χωρίς φίλτρο, χέσαι με. Και πένα και να πάρεις. Πένα και να πάρεις, πένα και να πάρεις. Τι να πάρω. Καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό εδώ είναι... Έχω φάσει κατά. Σας υπενθυμίζω ότι όποιος κερδίσει τα Gigabyte σε αυτό το επεισόδιο θα κερδίσει και αυτά τα προϊοντινίνια από τα Sephora και με το κωδικό από το See You Around. Έχεις 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Sephora Collection. Λοιπόν, και ο Gingerbread, επειδή μου επέτρεψε να τον βάψω χάλια. Έλα, εντάξει, θέλω να μην πάρω 50 γίγκα. Όχι, ρε. 50 γίγκα. Άντε, καλά. Πόσο, 50? 50 γίγκα. Αλίτσα. Προχωράμε στο επόμενο challenge. Επιτέλους. Το οποίο, επίσης, γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το Τινάκι Θόμ. Λοιπόν... Κρύβεις κάτι και... Ρε, ρε, κυριολεκτικά τι κάνετε για τα views, πραγματικά είστε εσχροί άνθρωποι. Ξέρω ότι μαλώνεις πολύ με τη μαμάκα σου, διότι έχετε τρεις γάτες μέσα στο σπίτι, τις χαϊδεύεις και τις χρησιμοποιείς για views και content. Πες μου ότι αυτές είναι δικές σου κουράδες εδώ μέσα, γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι κάποιον από εσάς, των τριών. Δικές σας είναι. Δεν περίμενε από το φωσίγιο. Θέλω να αρχίσεις να μαζεύεις τις κουράδες από τις γάτες, όσο θα τα καθαρίζεις καλά, θα μου δώσεις το κινητό σου, γιατί θέλω να μπω σε ένα group που λέγεται φάσεις που δεν παίχτηκαν ποτέ και να κάνω ένα post. Το κόλπο είναι, για να μαζέψεις σωστά τις κουράδες, είναι να τις φέρεις όλες σε ένα σημείο, έτσι ώστε να μην είναι ξέμπαρκες. Οπότε να έχεις όλα τα κουραδάκια μαζεμένα. Έχεις και κόλπο, γιατί η μαμά σου είπε ότι στο σπίτι δεν τα μαλώνετε. Δεν τα ξεκαθαρίζεις και μαλώνεις. Όχι, όχι. Έχω γενικά πολύ καλή τεχνική με τις κουράδες. Λοιπόν. Τώρα που είναι σαν λουκουμάδες και με άχνη ζάχαρη, μερικά όχι, και κουραμπιεδάκια. Ρε, ποιανού είναι αυτή η γάτα, παίζει να έχει κάποιο πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σκληρά. Να πάτε να τα κοιτάξετε. Καλό σημάδι είναι ότι αυτή η γάτα είναι υγιές αν έχει κολλημένα πετραδάκια πάνω η κουράδα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι είχε υγρασία. Αν είναι καλά το γατί. Το γατί είναι και δεν είναι. Κοίτα, λοιπόν, εδώ μπορεί να λοιπόν, έλα εδώ να σου εξηγήσω. Αυτή η κουράδα είναι υγιέστατη. Αυτή δεν είναι. Αυτή είναι σαν ξύλο δέντρου. Δοκίμασε. Δοκίμασε τι εσύ. Εσύ είσαι ο βασανιζόμενος. Φταίω εγώ να τις απαταξω πάνω της. Έτσι. Μαλάκα, έχει τρίχα αυτή η κουράδα, κοίτα. Κοίτα, έχει μια κλωστή. Κοίτα. Την είδα. Κοίτα, σε κοιτεύω. Φανώς την είδα.
θα πέσει πάνω μου και θα σου γάμισω. Για αυτό το challenge παίρνεις 50 γίγκα. Αν βάλεις το κεφάλι σου εκεί και πάρεις δύο μεγάλες ανάσες, ό,τι έχεις μαζέψει, επί δύο. Άμα το κάνετε επί... Άμα μου το κάνετε επί 5, το κάνω. Επί 3. Αν μου κάνετε επί 5, την κρατάω κιόλας έτσι. Ναι, κράτα το επί 3 και έχεις κι άλλο challenge. Εντάξει, μία φορά φτάνει. Φτάνει. Επί 3 το γίγκα! Λοιπόν, και περνάμε στο τελευταίο το challenge. Τι ωραίο που φαίνεται αυτό. Θα κάνεις μόνος σου. Ναι. Δεν μπορώ να το φάω όλο αυτό. Όχι, δεν πρέπει να το φάω όλο αυτό. Έχεις 5 λεπτά, όπως έδινα και εγώ σε όλους τους καλεσμένους στο Food Fight. Και πρέπει να φας όσο περισσότερο γίνεται. Γενικά, εδώ μπορούν να διπλασιαστούν, να πενταπλασιαστούν. Έχω παχύνει πάρα πολύ, γιατί παίζεται με την υγεία μου και έχω όντως body dysmorphia αυτή την περίοδο. Πάμε, γρήγορα, Food Fight κάνεις. Έχεις 5 λεπτά, ο χρόνος έχει ξεκινήσει. Πάμε να φτιάξω κόμπου. Όχι, πρέπει να το φας. Κάνεις food fight, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, κατάπιε το όμως. Καλά τα πας. Άμα το φας αυτό σε 5 λεπτά... Ναι, πάμε, τρώγε. Είναι ωραία. Όχι. Έχεις άλλα 2,5 λεπτά. Φάε, φάε. Ποιος θέλει τουρτίτσα. Μετά το σαλιγκάρι ήταν ό,τι πρέπει τούρτα. 300 γιγαμπάιτ για τον Νικόλα! Αυτό ήταν το επεισόδιο με τον Gingerbread Bay. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να λαλήσει. Θέλω να κάνεις λίγο υπομονή, δεν θέλω να κάνεις εμετό. Αυτό ήταν ο Gingerbread Bay, ήμουνα η Yummy Yummy. Αυτό ήταν το επεισόδιο του Πάρε Τηλέφωνο Τον. Για να διεκδικήσεις όλα αυτά τα gigabyte που μάζεψε ο Νικόλας, εσύ δεν πρέπει να ξεχάσεις να κάνεις τα κλασικά μας σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι έχει ντυθεί η Άμι και τι έχει ντυθεί ο Τζίντζερ. Ναι, μόνο που να πούμε ότι δεν ήμασταν συνεννοημένοι να το δούμε. Δεν είμαστε συνεννοημένοι σήμερα για και να το δούμε. Και κάπως είναι ταιριαστό πολύ όλο αυτό. Πάμε να γυρίσουμε. Οπότε τι πιστεύετε ότι είμαστε, πορνοστάρ, τραγουδίστριες, influencers. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Για να διεκδικήσετε όλα τα κύκλα που μάζεψε ο Gingerbread. Για εσάς είναι πολλά, είσαι καλό παιδί, σ' αγαπώ πάρα πολύ, θα σε υιοθετήσω κάποια στιγμή. Μέχρι το επόμενο, πάρε τηλέφωνο τον... Τιουμπιουμιου. We love what I see you.